Έχουμε κοντά μας, αρχή της εβδομάδας, το Στάθη. Το Στάθη Σταυρόπουλο. Καλημέρα. Καλημέρα Γιώργο, είμαι παρθένο έδαφος για τις ερωτήσεις σου, για τίποτε άλλο παρθένος δεν είμαι. Το λέω αυτό γιατί πρέπει να πούμε ίσως στους ακροατές ότι ποτέ όσες φορές έχουμε μιλήσει δεν έχουμε προσυνεννοηθεί. Ναι, σωστό. Δηλαδή ρωτάς και απαντώ με βάση αυτά που ξέρω ή που ψάχνω και εγώ να βρω. Ναι. Είμαι λοιπόν και σήμερα διαθέσιμος. Πες μου σε παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή όλοι άνοιξε και οι σκητσογράφοι το έχουν πιάσει. Έχει ανοίξει η καρδούλα τους με τους χριστουγεννιάτικους στολισμούς πριν τα ενικόλα καν παντού. Μπας και υπάρχει ένα κλίμα αισιοδοξίας σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα. Τι αισιοδοξία? Δεν ξέρω να σου πω, υπάρχουν δύο σημειώσεις που μπορώ να κάνω εδώ. Η μία είναι ότι αυτοί οι πρόωροι εορτασμοί των Χριστουγέννων εμένα μου φαίνονται και αντιαισθητικοί, γιατί χάνει το πράγμα την αξία του. Γίνεται μια Αμερικανιά, δηλαδή οι Αμερικάνοι στολίζουν από τέλος Οκτώβρη, ενίοτε και από Οκτώβρη. Αλλά απ' την άλλη δεν εκπλήσωμαι, διότι εδώ έχουμε αρχίσει πλέον στην Ελλάδα να γιορτάζουμε και το Halloween. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε ομογενοποιημένος πολιτισμός υπό την κυριαρχία του Αμερικάνικου, αλλά όχι έτσι. Κατά τα άλλα διαπιστώνεται ένα οξύμορο πάλι στην πραγματικότητα, ότι προκειμένου να σωθεί η αγορά των Χριστουγέννων υπάρχει ο κίνδυνος να πεθάνει η αγορά πριν τα Χριστούγεννα. Όχι ο κίνδυνος, είναι πραγματικότητα. Τα lockdown ακολουθούν το ένα το άλλο. Φοβάμαι ότι αυτό το βλέποντας και κάνοντας με την πανδημία από την πρώτη της αρχή οδηγεί σε τραυγελαφικά αποτελέσματα, και αν υφίσταται πίεση το σύστημα υγείας αρχίζουν να υφίστανται πίεση και τα ουράνια, δηλαδή φεύγει κόσμος. Φοβάμαι πάρα πολύ για το μέλλον και για πιθανές νέες μεταλλάξεις, και περισσότερο φοβάμαι για τη σπασμωδικότητα και των μέτρων και των αντιδράσεων. Όλα αυτά τι κλίμα κοινωνίας, γιατί εκεί στέκεσαι εσύ περισσότερο, διαμορφώνουν? Κοίταξε, από την αρχή της κρίσης, όπου είναι αλήθεια ότι το σύστημα ευνηδιάστηκε, επέδειξε όμως μία εγρήγορση καταπληκτική που την συνηθίζει ο καπιταλισμός, ο οποίος είναι μεν πανέξυπνος, εξού και η εγρήγορση ισότι αφορά την οικονομία και το κέρδος, αλλά παντελώς ηλίθιος ισότι αφορά τις κοινωνίες και τον τρόπο που ζουν οι κοινωνίες. Επέδειξε μία εγρήγορση και άρχισε να αντιδρά. Όχι τόσο για να αντιμετωπίσει την πανδημία, που και αυτό ήταν μέσα στο πρόγραμμα, δεν μπορούν να κατηγορηθούν οι άνθρωποι για τέρατα ή για οτιδήποτε σχετικό, όμως το πίσω μέρος του μυαλού τους και στη συνέχεια το μπροστινό μέρος του μυαλού τους, εκείνο που πριτάνευσε ήταν οι οικονομικοί παράμετροι, δηλαδή πώς μπορεί να βγει κέρδος από αυτή την ιστορία. Έχουμε συζητήσει για τις πατέντες. Πώς μπορεί να αλλάξει αυτή η ιστορία όλο τον προσανατολισμό των συστημάτων υγείας και της φαρμακοβιομηχανίας? Ποιες αρρώστιες θα έχουν προτεραιότητα στο μέλλον? Υπάρχει τεράστιος τζίρος δισεκατομμυρίων. Και κυριότατα, εγώ στέκομαι πάρα πολύ σε αυτό, που το ομολογούν και φιλελεύθεροι οικονομολόγοι, όχι νεοφιλελεύθεροι, αλλά φιλελεύθεροι και αριστεροί, που είναι το εξής. Μάλιστα έχει γραφεί και ένα, θα έλεγα εγώ, θεμελιώδες άρθρο στους Times της Νέας Υόρκης επ' αυτού, μεγάλης βαρύτητας δηλαδή, όπου διαπιστωνόταν με στοιχεία ότι στη διάρκεια της πανδημίας γίνονται κοινωνικές αλλαγές που το σύστημα θα χρειαζόταν μια δεκαετία για να τις καταφέρει, αν τις κατάφερνε ποτέ. Δηλαδή δημιουργείται μια κοινωνική οπισθοδρόμηση και μία οικονομική εξαθλίωση. Ο καπιταλισμός είχε φτάσει στα όρια του με την παγκοσμιοποίηση, το χρήμα πλέον ήταν ψευδές, ο κίνδυνος του ψευδούς χρήματος, του χρήματος που είναι φούσκα, είναι πάντα ένας κίνδυνος ο οποίος, ενώ νομίζουν ότι είναι υποέλεγχον, ποτέ δεν είναι υποέλεγχον. Από το 2008 και μετά φάνηκε αυτό με τη στεγαστική κρίση των ΗΠΑ, αλλά και νωρίτερα, απλώς υπάρχει βραχία μνήμη για τέτοια θέματα. Φάνηκε λοιπόν ότι έπρεπε να επιστρέψουν τα μεγαθύρια στην υφαρπαγή του πλούτου της πραγματικότητας.
Και αυτό προκύπτει από την εκμετάλλευση των πόρων και την εκμετάλλευση των ανθρώπων. Έπρεπε δηλαδή η υπεραξία να γίνει πάλι ένα μέγεθος οικονομικό, η υπεραξία που παράγουμε όλοι, ένα μέγεθος οικονομικό το οποίο να έχει αξία, και έπρεπε και οι πόροι του πλανήτη να αξιοποιηθούν. Κάνοντας λοιπόν αυτή τη στροφή, εποφελούνται από την πανδημία για να πάρουν μέτρα που αυτή τη στροφή θα την καθιερώσουν. Δηλαδή τους χαμηλούς μισθούς, την υποταγή, το ανίκην, όχι το συνανίκην των κοινωνιών, αλλά το ανίκην στις εταιρείες, όπου πλέον φαίνεται ότι ακόμα και η πολιτική ελίτ έχει εντελώς ευτελιστεί στο να υπηρετεί τις εταιρείες. Βλέπουμε τις τελευταίες ενέργειες της Μέρκελ, η οποία γυρίζει από εδώ από εκεί σαν τον τελευταίο ντίλερ ο οποίος προσπαθεί να επιβεβαιώσει ή να ανατρέψει συμβόλαια. Δηλαδή λέγανε παλιά ότι το μεγαλύτερο ψέμα πάντα κρύβεται σε κοινή θέα. Μπροστά στα μάτια μας λοιπόν και σε κοινή θέα βλέπουμε τους ηγέτες της Ένωσης να λειτουργούν σαν dealer εταιριών. Εκεί λοιπόν προσανατολίζεται και όλη η διαδικασία για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Δηλαδή να μετατραπούν οι κοινωνίες σε ελεγχόμενα στρατόπεδα, ακόμα περισσότερο από όσο ήταν, ακόμα πιο ολοκληρωτικά, όπου πλέον η μαύρη προπαγάνδα βρίσκει οπαδούς δραστήριους, δηλαδή οι οπαδοί φωνάζουν περισσότερο από τους αφέντες για να πάρθουν μέτρα εναντίον τους, των οπαδών, και το αποτέλεσμα είναι μια μεγάλη καμπή πολιτισμική, η οποία ακολουθεί την ήδη 30ετή μας παρακμή, ενώ παγκοσμίως, με άδειλα αποτελέσματα. Μου λένε εδώ ακούγοντάς, θεωρείς ότι εργαλειοποιήθηκε από συστήματα η υπαρκτή πανδημία, έτσι, για μη, με την έννοια του αόρατου εχθρού, έγινε κατά κάποιο τρόπο η λογική των ασύμετρων απειλών και ασύμετρων συγκρούσεων τύπου Αφγανιστάν έγινε με αφορμή την πανδημία, μου γράφουν εδώ. Εγώ πιστεύω ότι η ίδια η πανδημία δίνει την ευκαιρία στις κυβερνήσεις να γίνουν οι ίδιες ασύμετρες απειλές για τους πολίτες, οι ίδιες οι κυβερνήσεις. Θέλω να πω το εξής. Εάν οι κυβερνήσεις είχαν φερθεί με ειλικρίνεια, ναι, εάν είχαν μιλήσει για τους κινδύνους, εάν οι άνθρωποι είχαν καταλάβει ότι η μέρημνα των κυβερνήσεων είναι να αντιμετωπιστεί η πανδημία, θα υπήρχε πολύ μικρότερο αντιεμβολιαστικό κίνημα. Ενώ εδώ τι, σου δίνεται η εντύπωση ότι μέρημνά τους είναι να αντιμετωπιστεί ο πληθυσμός και όχι η πανδημία? Ακριβώς. Η πανδημία είναι παράμετρος πια, ενώ θα έπρεπε να ήταν ο κύριος στόχος. Μέσω της πανδημίας υπηρετούνται άλλοι υπέρτεροι στόχοι και πρωτεύονται στόχοι. Ας πούμε αυτό που γίνεται, που έγινε με τα εμβόλια, που δεν απελευθερώθηκε η πατέντα παρά μόνο τώρα, γιατί με τα γενώσιμα θα διευρυνθούν οι business. Ενώ αν το πράγμα αυτό είχε ξεκινήσει από την αρχή, αν ας πούμε η δική μας κυβέρνηση δεν περιέκοπτε δαπάνες υγείας μέσα στην πανδημία, νομίζω γύρω στα 800 εκατομμύρια. Εάν είχε αναπτυχθεί η πρωτοβάθμια παροχή υγείας αμέσως, κάτι που θα έπρεπε να έχει γίνει και πριν την πανδημία, διότι το σύστημα υγείας καταραίει, δεν χρειάζεται να είναι κανείς γιατρός για να το καταλάβει, επειδή φορτώνονται τα νοσοκομεία με περιστατικά τα οποία θα μπορούσαν να έχουν αντιμετωπιστεί στην πρωτοβάθμια υγεία, ούτως ώστε μόνο τα περιστατικά τα οποία χρειάζονται νοσοκομιακή περίθαλψη να απασχολούσαν το σύστημα. Mm-hmm. Όταν λοιπόν ο βήχας και η γρήπη απαιτούν την ίδια αντιμετώπιση, και έτσι είναι το λογικό και το ανθρώπινο με τον COVID, φρακάρει το σύστημα και γίνεται αυτό που έχουμε δει να ξεκινάει με την Ιταλία, με τον Μπέργαμο, και να υπάρχει ο κίνδυνος να επαναληφθεί παντού. Ερώτημα λοιπόν, αυτά οι κυβερνήσεις δεν τα ξέρουνε? Τα ξέρουνε. Γιατί λοιπόν δεν λαμβάνουν μέτρα? Δεν υπάρχουν πόροι, υπάρχει απέραντος πλούτος που μπορεί ένα μέρος και του ιδιωτικού ακόμα πλούτου να κατασχεθεί, να επισχεθεί, να επιταχθεί χάρη της σωτηρίας της υγείας των ανθρώπων.
και να μείνουν οι κοινωνίες ενωμένες, χωρίς να δημιουργούνται αυτοί οι διχασμοί μεταξύ εμβολιασμένων και ανεμβολιαστών, χωρίς να βρίσκει η ακροδεξιά την ευκαιρία να σηκώνει κεφάλι, και χωρίς η τάχα αριστερά, η δίθεν αριστερά, η ενσωματωμένη αριστερά να παίζει το παιχνίδι που παίζει, στην περίπτωση τη δική μας, ο Πολάκης στο ΣΥΡΙΖΑ ή άλλες δυνάμεις τέτοιες. Θέλω να πω με δύο λόγια ότι δεν υπήρχε μια καθαρή εξήγηση από την αρχή. Να βγουν οι ηγέτες και να πούνε, παιδιά, μας βρήκε συφορά μεγάλη. Τι είναι αυτή η συφορά, η πανόλης του 1350. Πώς την αντιμετωπίζουμε, την αντιμετωπίζουμε με εμβόλια. Διότι δεν είμαστε στο 1350 και με φάρμακα. Ποιοι φτιάχνουν τα φάρμακα και τα εμβόλια, αυτοί που μπορούν. Αυτοί που μπορούν τα απελευθερώνουν αμέσως και αποζημιώνονται με δαπάνες των κρατών. Εγώ δεν λέω να δουλεύουν οι εταιρείες τζάμπα. Χρειάζονται ακόμα παραπάνω πόροι. Βεβαίως υπάρχουν το 0,1% του παγκόσμιου πληθυσμού κατέχει το 93% του πλούτου. Ας πάρουν από εκεί χρήματα για να αντιμετωπιστούν, για να αντιμετωπιστεί η ανάγκη των ανθρώπων για ζωή. Mm-hmm. Και ρωτάω, γίνεται αυτό που γίνεται στην Ευρώπη και μας προκαλεί φρίκη. Έχουμε αναρωτηθεί τι γίνεται στην Νιγηρία, στην Ουγκάντα, στη Βολιβία, σε μικρές και φτωχές χώρες, στο Περού, στην Ινδία που έχει τεράστιο πληθυσμό. Δηλαδή πότε θα ξεμπλέξει η ανθρωπότητα με την πανδημία, μόνο όταν υπάρξει ανοσία. Πώς μπορεί να υπάρξει αυτή η ανοσία, με δύο τρόπους, τα εμβόλια και η ανοσία της αγιόλης και ο συνδυασμός τους. Πώς μπορεί να γίνει αυτό οργανωμένα. Πώς μπορεί να γίνει οργανωμένα με την εμπιστοσύνη των λαών. Τι έγινε από αυτά, τίποτα απολύτως. Αντιθέτως, ρυθμίσεις επιρρυθμίσεων οι οποίες αποσκοπούν στην καθήλωση των εργαζομένων σε νέο καθεστώς δουλείας, στις δουλειές τους, στον κίνδυνο για τα σπίτια τους, στη μαύρη προπαγάνδα στο μυαλό τους και όλα αυτά. Αν αυτή είναι η κανονικότητα, αλλήμονό μας. Μιας και το θίγεις, και έχω εδώ πάρα πολλούς ακροατές που σου στέλνουν μηνύματα ακούγοντάς σε. Λέει κάποιος εδώ, ανεξάρτητα από την πορεία του ιού και της πανδημίας, θα μπορούσε κάποιος να πει, κύριε Στάθη, ότι οι ελίτ παγκοσμίως ήταν απλά προετοιμασμένες ώστε να αρπάξουν μια τέτοια ευκαιρία? Βεβαίως είναι προετοιμασμένες, διότι όπως είπα και πριν, σε ό,τι έχει σχέση με 5 χρόνια ορίζοντα, ο καπιταλισμός είναι πανέξυπνος. Σε ό,τι έχει σχέση με 20 χρόνια ορίζοντα, είναι ηλίθιος. Οι Ισραηλοί, οι φίλοι μας, οι οποίοι είναι ταλαιπωρημένοι και βασανισμένοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια με το ολοκαύτωμα, έμαθαν να λένε, και το έχω ακούσει πολλές φορές από φίλους μου Εβραίους, ότι αν την ανθρωπότητα την απασχολούν 12 προβλήματα, εμάς μας απασχολεί το 13ο. Αλλιώς θα μας πετάξουν στη θάλασσα. Βέβαια τώρα αυτοί κάνουν εγκλήματα για να αντιμετωπίσουν τον ίδιο τους τον εαυτό, εγκλήματα εναντίον άλλων λαών, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση. Σημασία έχει λοιπόν ότι στην κορυφή του συστήματος είναι αδύνατο να ευνηδιαστούν. Μάλιστα αυτές οι θεωρίες συνωμοσίας ότι ο ιός φτιάχτηκε στο εργαστήριο ή ότι θα μπορούσε να έχει φτιαχτεί στο εργαστήριο, που για μένα είναι το ίδιο, διότι ας πούμε ότι ο ιός αυτός δεν φτιάχτηκε στο εργαστήριο, όμως έχουν φτιαχτεί ή στο εργαστήριο που αν βγουν όπως ο έμπολα ή άλλοι δεν θα μείνει κολυμπηθρόξυλο. Αν λοιπόν ένα σύστημα είναι ικανό για κάτι τέτοιο, είναι και ταυτόχρονα προειδοποιημένο και για τι μπορεί να κάνει το ίδιο και για τις συνέπειες που θα έχει αυτό. Εκεί λοιπόν, αντί να σκεφτούν πρώτον να μην κάνουν τέτοια πράγματα και δεύτερον, αν τυχόν γίνει το κακό, πώς θα το αντιμετωπίσουν, σκέφτονται πώς θα κερδίσουν από αυτό. Είναι δηλαδή οι ίδιοι και απαράλλακτοι, όπως ακριβώς σε άλλους τομείς που λειτουργούν, που παλιά του λέγαμε απεικιοκρατία, τώρα το λέμε εξαγωγή δημοκρατίας. Δηλαδή πόσο ηλίθιος πρέπει να είναι κανείς για να διαλύσει μια χώρα όπως η Λιβύη και τις συνέπειες αυτής της διάλυσης να τις εμφανίζει ως πολιτική μόνο και μόνο για να αρπάξει τον πλούτο της χώρας που είναι τα πετρέλαια. Τι είδους ανθρωπισμός είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες για τους πρόσφυγες, όταν ήδη διαλύουν τις χώρες από τις οποίες προέρχονται οι πρόσφυγες? Αυτό λοιπόν με τα ψέματα που είναι κρυμμένα σε κοινή θέα αφορά και στον κορονοϊό.
αφορά δηλαδή στον τρόπο που αντιμετωπίζεται η κατάσταση, διότι εκείνο που ενδιαφέρει δεν είναι οι λελογισμένες ή και παράπλευρες απώλειες κατά τη δική τους ορολογία μερικών εκατομμυρίων νεκρών, αλλά πώς θα μαντρωθούν οι κοινωνίες ακόμα περισσότερο σε αυτό το δουλοκτητικό, όπως επανεμφανίζεται, σύστημα με τις φεουδαρχικές σχέσεις. Λοιπόν, δεν θα σε κουράσω περισσότερο σήμερα. Όχι, είναι πάντα χαρά μου να μου λέμε. Βρίσκω όμως ενδιαφέρουσα την παρέμβαση ενός εκπαιδευτικού, του φίλου μας του Νίκου. Λέει, θέλω να ακούσω από τον κύριο Στάθη το εξής. Εδώ έχει προκύψει από την ίδια την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ότι στα πλαίσια της πανδημίας με την τηλεκπαίδευση, τελικά το σύστημα με τα προσωπικά δεδομένα χιλιάδων μαθητών έγινε βορά στα χέρια ενός ιδιώτη, χωρίς καμία διασφάλιση. Και δεν κουνιέται φίλο. Καλά λέει το Υπουργείο Παιδείας. Ούτε τα κόμματα της αντιπολίτευσης που είναι τόσο ευαίσθητα. Όλη την πάπια. Τι διάλο. Πάψαμε, λέει, να σκεφτόμαστε. Οι Ολμαίοι, οι Ελμαίοι, οι Αδεδοί. Δεν είναι πυρήνας δημοκρατίας αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, πρέπει να πάψουμε να αυταπατώμεθα. Όχι, δεν είναι πυρήνας δημοκρατίας. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, εμείς ήδη δεχτήκαμε την ύπαρξη ανεξαρτήτων αρχών που ελέγχουν τέτοια φαινόμενα. Δηλαδή, παραδεχτήκαμε ότι μπορούμε να λιώσουμε το πολίτευμα. Διότι οι αρχές αυτές είναι ελεγχόμενες. Ωραία, είναι αλλά αυτή η αρχή όμως, Στάθη μου, διαπίστωσε ότι διέφυγαν τα προσωπικά δεδομένα. Ωραία. Εγώ θα έκανα την κριτική για τις ανεξάρτητες αρχές. Έτσι ή αλλιώς, διότι διαχέονται οι ευθύνες των τριών εξουσιών σε μη εκλεγμένα σχήματα. Για να φτάσω όμως να καταλήξω και να πω ότι τα προσωπικά δεδομένα τα διαχειρίζονται πλέον οι πάντες εναντίον ή υπέρ όλων. Δηλαδή δεν διαραίουν, δεν διοχετεύονται τα προσωπικά μας δεδομένα από ένα σύστημα όπως αυτό, ας πούμε, με την κατοίκον εκπαίδευση, αλλά από όλα τα συστήματα. Πρέπει να, γι' αυτό σας λέω για τα ψεύδη σε κοινή θέα. Ποιος πιστεύει ότι υπάρχει απόρριτο ή προσοχή και διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων του κάθε ανθρώπου? Όταν ανοίξουμε το κινητό μας, υπάρχει τέτοια πιθανότητα, αφού ήδη βλέπουμε τα μηνύματα που μας έρχονται, να μην καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει διασπορά όλων των δεδομένων προς όλους τους χρήστες? Δηλαδή αυτή η αυταπάτη και αυτός ο άγωνος διάλογος που μάλιστα ενισχύει και τους αντιεμβολιαστές όταν μιλούν για τσιπάκια. Μα δεν χρειάζεται κανένα τσιπάκι για να μας ελέγξουν. Μας ελέγχουν μέσα στην καθημερινότητά μας από όλες τις μπάντες. Γιατί δεν αντιδρά κανείς αυτό? Σε αυτό αντιδρούν μόνο εκείνοι που καταλαβαίνουν ότι ολόκληρο το σύστημα λειτουργεί προς αυτή την κατεύθυνση και θέλουν να το αλλάξουν κατεύθυνση. Είναι δυνατό να συμβεί αυτό? Δεν το ξέρω. Θα ήταν υπερβολικά αισιόδοξο να έλεγα ότι στην τρέχουσα κατάσταση υπάρχει πιθανότητα να αναστραφεί η πορεία της χρήσης των προσωπικών δεδομένων του καθενός από μηχανισμούς που ξεκινούν από μυστικές υπηρεσίες και φτάνουν σε φαρμακευτικές εταιρείες. Από μηχανισμούς που ξεκινούν από τη διαφήμιση και φτάνουν στους αλγόριθμους που εξετάζουν τη συμπεριφορά μας. Διότι ακόμα και όταν γράφεις ένα ηλεκτρονικό κείμενο, αν κάποιος θέλει να το παρακολουθήσει και έχει λόγους να το κάνει, και μόνο από τις λέξεις που χρησιμοποιείς μπορεί να καταλάβει το προφίλ σου. Συνεπώς, δεν καταλαβαίνω καν το νόημα της ερώτησης. Καταλαβαίνω την αγωνία της ερώτησης που έχει ο φίλος ο εκπαιδευτικός όταν την κάνει. Αγωνία καταλαβαίνω. Αλλά στο διατάφτα υπάρχει μια συνενοχή που αφορά στην εξέλιξη την ίδια του συστήματος. Διότι στο βαθμό που επιτρέψαμε το σύστημα να εξελιχθεί προς αυτή την κατεύθυνση, εμείς θα ήμασταν τα θύματα του. Το ότι δεν κουνιέται φίλο, λοιπόν, έχει να κάνει και με αυτό και με το άλλο, ότι οι άνθρωποι όποτε κουνιούνται τρώνε φουσκές. Όταν κουνηθήκαν εναντίον των μνημονίων, προδόθηκαν, έγιναν κολοτούμπες, βρέθηκαν πάλι στην ίδια κατάσταση. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να είναι συνέχεια στις επάλξεις. Όταν προδίδεται, απογοητεύεται, βέβαια κάποια στιγμή θα εξεγερθεί ξανά, αλλά ίσως από χειρότερες θέσεις. Δεν ξέρω τι να πω γι' αυτό.
Λοιπόν, πριν κλείσουμε, θα βάλεις τώρα εδώ όχι το σκόμα και το σχόλιο και την ανάλυση του αρθρογράφου, αλλά τη ματιά του σκητσογράφου. Εγώ σήμερα στην εκπομπή είπα καλή εβδομάδα και συνέστησα σε υπεύθυνους και ανεύθυνους να ξαναδούν το εξαιρετικό φιλμ του Φελίνη, την Πρόβα Ορχήστρας, γυρισμένη στα 78, εκεί που ούτε διευθυντής ούτε τα μέλη μπορούσαν να τα βρουν, αλλά το πρόβλημα ήταν το ίδιο το σύστημα της παραγωγής. Ο σκητσογράφος πώς θα σκιτσάρει τη βδομάδα που άνοιξε με όλα αυτά που έχει ακούσει? Ο σκητσογράφος, επειδή ακριβώς σκιτσάρει για όλα αυτά, έχει ανάγκη τρυφερότητας και ο ίδιος, αλλά και δυνατότητας να κάνει τρυφερά σκίτσα. Είναι πολύ αιχμηρό να κάνουμε πάντα, όχι μόνο εγώ, όλοι, σκίτσα τα οποία ψέγουν, καταγγέλουν και δείχνουν και βάζουν το δάχτυλο επί των τύπων των ύλων. Είναι αναγκαίο, είναι λυτρωτικό και για τους αναγνώστες και για τους δημιουργούς, αλλά ταυτόχρονα μέσα στην καρδιά μας ψιλοπεταρίζει ένα ψυχανέμισμα, ναι. Να είναι λίγο καλύτερα, βρε παιδάκι μου, τα πράγματα. Να έχουμε την ευκαιρία, όπως θα έγραφε ένα στίχο ένας ποιητής, να κάνουμε κι εμείς ένα σκίτσο που να είναι λίγο φευγάτο, λίγο τρυφερό. Να μην είναι κάθε μέρα μέσα στον πόλο μου, στα χαρακώματα και στο Βερντέν. Σωστό. Πριν σας αποχαιρετήσω, είναι η έκκληση του ακροατή του Κώστα. Οφείλετε, λέει, κύριε Στάθη, με τις εξαιρετικές σας αναλύσεις, ένα σκίτσο να τα αφιερώσετε. Για ακούστε, μ' αρέσει αυτό. Να τα αφιερώσετε στους ακροατές του 984 του κυρίου Σαχίνη. Οφείλετε, λέει, να το κάνετε. Με μεγάλη μου χαρά. Με μεγάλη μπράβο, μου χαρά, Κώστα, πες κι άλλα. Θα το στείλω εντός των ημερών και φαντάζομαι ότι θα χαρούν και οι ακροατές που θα ήθελαν να δουν κάτι τέτοιο. Πάντως θα σου το στείλω. Να είσαι καλά, Στάθη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα, θα τα ξαναπούμε. Ναι, ναι. Να είσαι καλά. Πολύ. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.